Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Σήμερα Κρόνος, αύριο Ήλιος. Όλα αυτά απέναντί σας, στον εγώ καιρό. Και το απέναντι πάντα, σε όποιο ζώδιο και αν είναι απέναντι, έχει να κάνει με το απέναντι μας ζώδιο που συμβολίζει σχέσεις. Οι άλλοι στη ζωή μας. Και όχι οι άλλοι γενικά, οι άλλοι ειδικά, ο σύντροφός μας, μία σχέση που μας απασχολεί πάρα πολύ, η σύζυγος, ο σύζυγος, ο συνεργάτης κτλ. Κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με το που μπαίνει ο ήλιος είναι σαν να ρίχνει εκεί πέρα, σαν να παίρνουμε ένα φακό μέσα στη νύχτα και τον ρίχνουμε σε ένα σημείο. Αυτό το σημείο για εσάς τους καρκίνους έχει να κάνει με τη σχέση σας. Και από τώρα λοιπόν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου είναι αυτό που θα σας απασχολήσει περισσότερο από όλα. Και ειδικά αυτές εδώ πέρα οι μέρες σας δίνουν και μία γεύση για το τι έπεται παρακάτω σε ό,τι έχει να κάνει είτε με μια ερωτική σχέση προσωπική, είτε με μια επαγγελματική συνεργασία. Φυσικά, για όσους είστε αδέσμευτοι, αδέσμευτες, αυτό μπορεί να σημαίνει και μια ωραιότατη νέα γνωριμία. Και μάλιστα, από τα Χριστούγεννα και μετά, που θα περάσει και η Αφροδίτη στον εγώ καιρό, και αυτή απέναντί σας, εκεί πέρα είναι σαν να υπάρχει ένα πιο κατάλληλο πλαίσιο για να προκύψει αυτή η νέα γνωριμία που μπορεί να οδηγήσει κάπου. Όσοι ήδη έχετε κάποια σχέση, αυτές εδώ τις μέρες και ειδικά τη σημερινή, προσέξτε λίγο περισσότερο γιατί μπορεί έτσι να επιβαρυνθείτε κάπως ή να πάρετε πολύ προσωπικά κάτι που μπορεί να συμβαίνει και να χαλαστείτε. Εννοώ, μην παίρνετε προσωπικά τα πράγματα, τουλάχιστον μην το κάνετε σήμερα. Από αύριο σας το επιτρέπω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους λέοντες. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λέω εγώ από την αρχή για να είμαι σίγουρη. Για να είστε έτσι. Έτσι. Λοιπόν, θα ξαναπώ τα ίδια, κρατερέ, ουσιαστικά, που σου λέω γιατί εδώ και μέρες. Γιατί λέει είμαστε λίγο βλάκες και δεν το καταλαβαίνω. Όχι, τίποτα. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι λέοντες που δεν θέλουν να το καταλάβουν ίσως. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει από τη μια πλευρά, ό,τι έχει σχέση με τα θέματα της υγείας, το λέγαμε και χτες, να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας, και τώρα στο τέλος χρονιάς και την επόμενη, και τον επόμενο μήνα. Και αυτό γιατί ο Κρόνος μπαίνει σε αυτό το κομμάτι μέσα στα επόμενα χρόνια. Και ο Κρόνος έχει το εξής καλό. Είπαμε, αν πειθαρχήσεις, μόνο καλό μπορεί να σου κάνει. Στα θα είμαι. Ακριβώς. Αν όμως είσαι απειθαρχός, τρως όποτε να είναι, ό,τι να είναι. Δεν ξέρεις πού πέφτει το γυμναστήριο. Δεν ασχολείσαι καθόλου με την υγεία σου και ασχολείσαι με όλα τα υπόλοιπα. Εκεί τιμωρεί. Αλλά στην ουσία ο εαυτός σου σε τιμωρεί. Δεν σε τιμωρεί ο Κρόνος. Μην τρελαθούμε τώρα. Κανένας Κρόνος και κανένας πλανήτης δεν ασχολείται μαζί μας. Έτσι. Εμείς οι ίδιοι. Είναι δικό μας πράγμα όλο αυτό. Λοιπόν, ένα είναι αυτό το κομμάτι που θα πρέπει να το, είπαμε, να το δείτε πολύ σοβαρά. Και για ποιον άλλο λόγο. Γιατί έχουμε και εκλείψεις στο δικό σας ζώδιο και στο απέναντι του υδροχώου. Άρα η υγεία είναι κάπως πιο έθραυστη, σε εισαγωγικά, μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Πέρα από αυτό, επαγγελματικά. Εδώ όμως μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ικανοποίηση. Μολονότι υποχρεώσεις και οι ευθύνες είναι πολλές και οι ώρες που δουλεύετε ίσως περισσότερες από αυτές που θα θέλατε ή που θα, τέλος πάντων, θα είχατε έτσι ενέργεια για να διαθέσετε. Καλώς ή κακώς λοιπόν όλο αυτό το διάστημα και ο Ιανουάριος δείχνουν κόπωση από τις πολλές ώρες δουλειάς. Από την άλλη πλευρά έχει και ένα αποτέλεσμα αυτό και θα το δείτε κυρίως τον άλλο μήνα ότι μπορεί να φέρει και κάτι ακόμα. Εννοώ σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά. Μπορεί να μια ιδέα δική σας ή μια πρόταση άλλη, κάτι που μπορεί τέλος πάντων να. Γιατί λίγο τρόμαξε με αυτό το κόπωση αν έρθει και άλλη δουλειά. Όχι, εντάξει. Όχι, όχι, εντάξει. Ωραία. Πάμε να δούμε τους Παρθένους, που εδώ πέρα ωραία είναι τα πράγματα και με τον Κρόνο που μπαίνει στον εγώ καιρό σήμερα και με τον Ήλιο που μπαίνει αύριο στον εγώ καιρό. Γιατί και η ερωτική σας ζωή φαίνεται ότι κατευθείαν γίνεται προτεραιότητα και βέβαια από τα Χριστούγεννα και έπειτα ακόμη πιο πολύ, το έχω ξαναπεί, οι Παρθένοι θα είναι από τους πιο ευνοημένους της καινούργιας χρονιάς και θεωρώ ότι ειδικά αυτό το διάστημα που ξεκινάει από τα Χριστούγεννα και εκτείνεται περίπου μέχρι το τέλος Γενάρη, μέχρι τις 25 Ιανουαρίου κατά ακρίβεια,
είναι ένα πολύ ωραίο ερωτικό διάστημα για σας. Για να το αξιοποιήσετε όπως θέλει ο καθένας. Είτε αν είστε μόνοι μόνες, να ψαχτείτε λίγο περισσότερο, να κυκλοφορήσετε πιο πολύ, αφορμές θα έχετε με τόσες γιορτές, για να βγείτε έξω, για να δεχτείτε έτσι φλερτ, αλλά και να ανταποδώσετε. Και από την άλλη πλευρά, αν είστε ήδη σε μία σχέση, να την τονώσετε. Και επειδή στο κομμάτι αυτό έχετε περάσει κι εσείς πολλά και διάφορα, νομίζω ότι σας δίνεται μια καλή ευκαιρία, αν θέλετε να κάνετε κάποιες τονωτικές ενέσεις σε όποια σχέση έχει μείνει όρθια μέχρι τώρα. Γιατί πολλές σχέσεις για τους παρθένους κατέρευσαν τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν μιλάω για αυτές τις σχέσεις που τελείωσαν, μιλάω για όσες έχουν την κόπωσή τους, αλλά δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Και το θέμα παιδί, πολύ σημαντικό, είτε θέλετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, είτε ήδη έχετε παιδιά, είναι μια ωραία κατάσταση για τους παρθένους και νομίζω ότι θα χαρείτε πάρα πολύ μέσα στις μέρες που έρχονται με τα παιδιά σας ή πιθανώς και με μια εγκυμοσύνη για όσους ενδιαφέρονται.